Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ακριβώς. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Τσιπίδη. Κύριε Τσιπίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Καλησπέρα. Έλεγα πριν από λίγο ότι αισθάνομαι πως νιώθεις όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ Ηράκλης, έτσι. Το καταδύναμη είναι ένα κακό σπίτι στον κόλο μας, από ό,τι αποδεικνύεται. Έτσι. Το οποίο δεν βγαίνει με τίποτα, ίσως. Το οποίο... Πότε ξεκίνησες πραγματικά να αισθάνεσαι την ανάγκη να μπεις στην οικογένεια του Ηρακλή και να προσφέρεις για πρώτη φορά και πώς προέκυψε αυτή η επιθυμία? Μιλάω για το παρελθόν. Αυτό, Αντώνη, προέκυψε από την προτροπή ενός καλού μου φίλου του Στέλιου, του Κουτρί, ο οποίος εκείνο το διάστημα το 2009 ήταν κοντά στην ομάδα του μπάσκετ και ήρθε σε επαφή μαζί μου και μου δημιούργησε τον προθάλαμο για να βρεθώ κοντά σε αυτή την ομάδα. Ήρθες κοντά σε αυτήν την ομάδα, βρέθηκες πρόέδρος στο μπάσκετ του Ηρακλή, αλλά δεν έμεινες για πολλά χρόνια. Ο λόγος? Σχεδόν 2 χρόνια. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό λέω δεν έμεινες για πολύ καιρό. Ακριβώς. Ο λόγος? Ο λόγος. Τη χρονιά που ήμουν στην ομάδα σαν πρόεδρος, κάναμε το καθήκον μας με τον καλύτερο τρόπο. Πήραμε μια ομάδα στην Α2, την ανεβάσαμε στην Α1. Μετά οι βλέψεις των ανθρώπων που περιβάλλανε το Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη χρονιά ήταν κάτι το οποίο δεν μας έκφραζε. Ήταν χαμηλότερες από τις δικές σου προσδοκίες? Ήταν ψηλότερες από αυτές που πραγματικά η ομάδα μπορούσε να καλύψει. Χαίρομαι που μας απαντάς έτσι τόσο ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα. Και ειδικά μου η τοποθέτηση εκείνη τη χρονιά που αναβήκαμε στην Α1, με βάση αυτά που θέλανε κάποιοι άνθρωποι εκεί, ήταν ότι, παιδιά, το σχέδιο το οποίο έχετε εκπονήσει για την Α1 είναι θεότρελο, είναι κάτι το οποίο δεν μας βγάλεσε καλό. Αποχώρησα και τελικά αποδείχθηκε ότι είχα πολύ μεγάλο δίκιο. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν στην Α1 ήθελαν το κακό του Ηρακλή, απλά είχαν διαφορετικό τρόπο σκέψη. Εσύ παρέδωσες μια... Εγώ ήθελα να πάμε με πιο χαμηλές πτήσεις. Ήταν κάτι το οποίο δεν θέλανε κάτι και αναγκάστηκα να αποχωρήσω. Για να μην συμμετέχω σε κάτι το οποίο δεν θα είχε υγεία. Εσύ παρέδωσες μια ομάδα με υγεία οικονομικά εκείνη την περίοδο? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Είπες ότι οι προσδοκίες οι δικές ήταν πιο, θα έλεγα, συγκροτημένες, πιο συγκρατημένες. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω τις τελευταίες μέρες και αναφορές σου, αναρτήσεις σου στο λογαριασμό που διατηρείς στο Facebook, όπου μιλάς για Ηρακλή και θεωρείς ότι ως Ηρακλής πρέπει να έχει πολύ μεγάλους στόχους. Οπότε φαντάζομαι πως κάτι διαφορετικό συμβαίνει τώρα, έτσι? Ναι. Ίσως εκείνα τα χρόνια της Α1, αν είχαμε, ας πούμε, δίπλα μας στο Λεβάν, ναι, δεν θα αποχωρούσα. Αλλά οι άνθρωποι που συγκροτούσαν το ΔΣ δεν είχαν την οικονομική επιφάνεια να ανταπεξέλθουν στην Α1. Μάλιστα. Τώρα είπες ότι αν είχες το Λεβάν τότε κοντά σου, ναι, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα νιώθω ασφαλής. Νιώθω με έναν άνθρωπο που τον ξέρω αρκετά χρόνια από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και έναν άνθρωπο ο οποίος μου δίνει την ασφάλεια του να προχωρήσουμε πράγματα χωρίς να φοβόμαστε αν θα κρεμαστούμε την περίοδο των Χριστουγέννων που γίνεται σύνδεση στις ομάδες όλων των αθλημάτων, χωρίς να κρεμαστούμε στο αν θα υπάρχουν πληρωμές ή θα πετάνε παίχτες από τα σπίτια έξω και τα σχετικά. Όλα αυτά που ξέρουμε που συμβαίνουν στον ελληνικό αθλητισμό. Πώς πείσατε τον κύριο Λεβά να ασχοληθεί και να σας βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα?
Ποιο ήταν δηλαδή το κίνητρο που του δώσατε? Θα σου πω. Ο μοναδικός τρόπος που έγινε ήταν ότι ο κύριος Λεβάν, εξού και ο λόγος που μιλάει πολύ καλά ελληνικά, ήταν ότι ήθελε να μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά, επειδή όπως όλοι οι ξένοι επενδυτές βλέπουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πτώση των τιμών, υπάρχει μια πτώση του ιδιωτικού επίπεδου και θεωρούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μπουν στην ελληνική αγορά. Και τον πείσαμε ότι ο Ηρακλής είναι ένας σύλλογος που μπορεί να το βοηθήσει πολύ ως προς αυτές τις βλέπεις και τα σχέδιά του. Να το κάνω λίγο το ερώτημα, να το απλώσω πάνω στο θέμα αυτό. Είναι ευκαιρία τώρα με την αναφορά που έκανες δύο φορές στο πρόσωπο Λεβάν Σαχράτζε. Θα μας πεις λίγο ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας, πότε ναι, με τι ασχολείται. Είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ως κύριο τομέα του έχει την κατασκευή. Στο πρώην Σοβιετικό κράτος, αναφέρομαι στις χώρες γύρω-γύρω από τη Ρωσία, έχει κάνει ούκολες κατασκευές με συνήθες αντικείμενο μικρά εμπορικά κέντρα. Ως δεύτερο τρίτο αντικείμενο έχει εμπορία καφέ και τσιγάρων πάλι σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Και έχει και δευτερεύουσες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά έχει συγκροτήσει ένα όμιλο επιχειρήσεων. Ναι. Θέλει να κάνει κάτι ανάλογο και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή να απλωθεί επιχειρηματικά, να φέρει κάποιες δραστηριότητες του εδώ. Ήδη έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για εξαγορές ξενοδοχείων, για ΜΜΕ, ενώ κανάλια ραδιόφωνα κτλ. Και γενικότερα ο χώρος που θέλει να γεννηθεί είναι ο τουρισμός, τα ΜΜΕ και η εμπορία. Το ότι μιλάει ελληνικά σημαίνει ότι είναι χρόνια στην Ελλάδα, Απόστολε? Σημαίνει ότι τα τελευταία 15 χρόνια κάνει εμπορικές πράξεις με Ελλάδα, ναι. Και το γεγονός ότι είναι και σημαντικό πρόσωπο σε ένα πολιτικό κόμμα στη Γεωργία, είναι από τους προτεργάτες του κόμματος, ήταν ένας λόγος παραπάνω για να μάθει τα ελληνικά, ούτως ώστε να έχει επαφές με πολιτικούς στην Ελλάδα πιο εύκολα. Όταν λες ότι, επειδή είπες κάτι για ξενοδοχεία και γενικότερα τουρισμό, και επειδή η Βόρεια Ελλάδα φημίζεται για την τουριστική δυναμική της λόγω Χαλκιδικής, ναι, είναι να κάνει κάτι στη Βόρεια Ελλάδα στο αμέσως επόμενο διάστημα και εξού και η παρουσία του στον Ηρακλή, που είναι μια ομάδα στη Μακεδονία? Ναι, σαφώς είναι γνωστό ότι η Βόρεια Ελλάδα ειδικά είναι τόπος που προσελκύει τουρίστες ιδιαίτερα από εκείνες τις χώρες. Κάτι το οποίο του είναι ιδιαίτερα προσελκυστικό ως προς το τομέα των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, κάμπικ, εταιρείες ενοικιάσεις αυτοκινήτων κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Μέχρι και αεροπορικές εταιρείες υπάρχουν για ρώσικων συμφερόντων για αξιοποίηση στην Ελλάδα, έτσι, το ξέρεις. Σωστά. Όσον αφορά την επένδυση τώρα στον Ηρακλή, ποιο είναι το πλάνο, υπάρχει κάποιο πλάνο τριετίας, τετραετίας, ποιο είναι το σχέδιο και ο στόχος ο τελικός ίσως? Μετά την συνέντευξη που δόθηκε χθες, ήδη από σήμερα μπήκαμε στη διαδικασία να πληρώνουμε παίχτες. Αρχινάμε και βάζουμε μια σειρά στα πράγματα που βρήκαμε, διότι ξέρουν όλος ο κόσμος ότι εχθές ήταν όλα πάνω σε μια κλωστή. Ήταν μια κατάσταση, παραδίδουμε τα κλειδιά και το βόλεϊ πηγαίνει στα τάρταρα ή την παίρνει κάποιος στην ομάδα να την οδηγήσει. Ήταν ακριβώς αυτό το σημείο το οριακό. Εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή ευτυχώς για το καλό του Ηρακλή. Ξεκίνησε από σήμερα να πληρώνει παίχτες και συνεχίζεται αυτό από αύριο και όλο το υπόλοιπο διάστημα. Από αυτό την τελευταία στιγμή, εμφανίστηκε ή υπήρχαν διεργασίες όλο αυτό το διάστημα ώστε να... Υπήρχαν διεργασίες σαφώς, αλλά το τελικό ναι δόθηκε μια μέρα πριν την συνέντευξη τύπου που θα γινόταν στην ομάδα. Όπου η συνέντευξη τύπου ήταν προγραμματισμένη για το κλείνουμε το μαγαζί ή βρήκαμε όντως έναν επενδυτή. Ήτανε οριακά σου λέω, Αντώνη μου. Όλα. Και το δεύτερο στάδιο είναι η σταδιακή αποπληρωμή
κάποιων ποσών το οποίο θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες χρεών προς παίχτες, οφειλές. Και σιγά σιγά το χτίσιμο πάνω σε αυτή την ομάδα. Ο νέος επενδυτής έχει πλήρη εικόνα των υποχρεώσεων, των οικονομικών υποχρεώσεων της ομάδας που αναλαμβάνει. Λάβει από τον νομικό του Ηρακλή, τον κύριο Διονά, τα πάντα. Τα έχουμε εξετάσει όλα, ένα προς ένα. Τα έχουμε επιβεβαιώσει ένα προς ένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν απέρχονται από τη διοίκηση, γιατί ο κύριος Καβαϊτζίδης είναι ένας πολύτιμος άνθρωπος στον Ηρακλή. Με ένα κεφάλαιο για τον Ηρακλή, θα είναι δίπλα μας. Θα είναι ο άνθρωπος που θα χειρίζεται πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι ο κύριος Λεβάν και εγώ να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε αυτό το σύλλογο με τα κατάλληλα εργαλεία. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι. Έχουν αποπληρώσει μεγάλο μέρος των χρεών. Είναι πραγματικότητα αυτό, το είδαμε στα χαρτιά δηλαδή. Και το υπόλοιπο, αυτό που μένει, θα το ξεχρεώσει ο κύριος Λεβάν. Και θα φροντίσουμε να χτίσουμε την ομάδα με καλύτερους παίχτες, με καλύτερες συνθήκες. Για τι χρέη μιλάμε? Όχι για τρομακτικά χρέη. Μιλάμε τώρα για χρέη που θα μπουν σε μια διαδικασία εξόφλησης κοντά στα 2-2,5 χρόνια, γύρω στα 400.000. Μάλιστα. Και ο τρόπος που ο κύριος Σαχράτζε θα μπορέσει μέρος αυτής της οικονομικής του προσπάθειας να το πάρει πίσω υπάρχει? Ποια είναι η διαδικασία αυτή επενδυτική ώστε να κερδίσει και ο ίδιος από μια τέτοια κίνηση? Ναι, ο απότερος σκοπός είναι σαφώς να μην παραμείνει ως ο διοικητικός ηγέτης του Βόλεϊ, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν στον ελληνικό αθλητισμό κοιτάνε πάντα τις ομάδες του ποδοσφαίρου, αυτές που γεμίζουν μεγάλα στάδια, αυτές που έχουν την προβολή. Το επόμενο ερώτημα θα ήταν, υπάρχει θέληση και σχέδιο να ασχοληθεί και με τα άλλα τμήματα του συλλόγου? Ήταν ένας από τους όρους, να το πω σε εισαγωγικά, το διαπραγματεύσαμε ότι, παιδιά, ναι, θα μπω στο Βόλεϊ, θα βοηθήσω, θα κάνω τα πάντα να φτάσει εκεί που ήταν, αλλά με ενδιαφέρει και το βασικό σας άθλημα που είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, γνωρίζει για τον Ηρακλή, ναι, πολλά πραγματάκια. Γνωρίζει, έχει δει εικόνες του Ηρακλή του παρελθόντος με γεμάτα στάδια, Καφτατζόγλιο, το Παλατάκι σε τελικούς, την Πράγα με 7.000 οπαδούς να κάνουν εκδρομή. Έχει δει πράγματα για τον Ηρακλή και έχει εντυπωσιαστεί και θέλει να το ζήσει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Οι επαφές σας που ζει, πότε ξεκινήσαμε? Η πραγματικότητα είναι οι επαφές μας για τον Ηρακλή ξεκινήσανε πριν 1,5 χρόνο. Και πώς τον γνώρισες, να το συνδυάσουμε το ερώτημα. Πώς τον γνώρισες και γνώρισα. Πότε ξεκινήσαν οι επαφές για τον Ηρακλή? Είναι κάτι το οποίο δεν είναι κρυφό. Είναι κάτι το οποίο είναι φανερό στον εδώ κόσμο. Εδώ τα λες όλα, αφού ξέρω ότι τα λες όλα, δεν φοβάσαι να τα πεις. Πες τα. Πες τα. Κινούμε στον τεκτονικό χώρο, ηγούμε του ελληνικού τεκτονισμού. Και ο κύριος Σαχράτζε ανήκει επίσης στον ίδιο χώρο. Μάλιστα. Εγώ το ρώτησα πριν αυτό γιατί δεν εμφανίστηκε νωρίτερα, πρώτο ερώτημα, και γιατί δεν ενδιαφέρθηκε για το τμήμα του ποδοσφαίρου που ίσως είναι και το πιο επικερδές επιχειρηματικά, ή να τα ζητήσει, ναι, από την αρχή και τα τρία τμήματα, ίσως, ή τα δύο, ρε παιδί. Να το πω και διαφορετικά, Κώστα. Γιατί δεν ενδιαφέρθηκε, ας πούμε, την ώρα που η Ηρακλής έψαχνε αφήμη, μιλούσε με ομάδα, μπράβο. Γιατί δεν εμφανίστηκε τότε? Ακούω μια τρίτη φωνή και πριν από λίγο άκουγα κάτι ναι και έλεγα γαμό. Το με ρωτάει ο Αντώνης, εγώ δεν απαντάω. Ποιος λέει το ναι? Είμαι εγώ, Κωνσταντίνος, που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Έλα ρε Κώστα, Και εγώ λέω, πού ακούγεται αυτή την φωνή, ένα ναι? Ο Αντώνης αλλάζει τη φωνή του. Όχι. Έτσι, λοιπόν. Ο λόγος που δεν εμφανίστηκε πιο μπροστά είναι ότι βρισκόταν σε ένα στάδιο διαπραγματεύσεων με τουρκικές ομάδες. Ο κύριος Σαχράτζε, ναι, στα νιάτα του ήταν ποδοσφαιριστής στην Τουρκία. Τουρκία ήταν ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό το ξέρω το όνομα. Εγώ είχα διαβάσει για Δυναμό Τυφλίδας. Στην Τουρκία ήταν.
άλλο κοινό στα νιάτα του. Μετά σε πιο μετέπειτα εποχή, σε ηλικία εφηβική και λίγο παραπάνω, έπαιζε επαγγελματικά στην Τουρκία ο άνθρωπος. Μάλιστα. Και έχει πολύ δυνατούς δεσμούς εκεί. Γνωρίζουν τις δυνατότητές του, τις εμπορικές, οικονομικές κτλ. Τον πλησιάσαν οι Τούρκοι, τον είχαν σε ένα pressing να πάρει μια μεγάλη ομάδα της αλφαεθνικής. Αποφύγαμε κάτι λάκους με φίδια και φτάσαμε μετά στον Ηρακλή. Εφόσον δεν θέλησες εκεί και βρήκες προβλήματα, έλα από εδώ, τα οποία ναι θα βρεις προβλήματα, αλλά είναι πιο βατά, είναι πιο εύκολα να λυθούν και θα είμαστε εμείς εδώ. Ενώ εκεί ήταν θεωρητικά με λιγότερη υποστήριξη. Πάντως στον Ηρακλή τα προβλήματα ήταν τα τελευταία χρόνια απίστευτα μεγάλα. Τρομακτικά μεγάλα, με πολλές αλλαγές αφημί, με τον κόσμο με να είναι μια στο κρύο, μια στο ζεστό, με χρέη, με απογοητεύσεις, με ελπίδες. Με διάλυση του ποδοσφαιρικού τμήματος κάποια στιγμή. Ναι, έμοιαζε και ίσως και μοιάζει ακόμα με καφενείο, όντως. Ισχύει αυτό, αλλά δεν πάει να είναι ο Ηρακλής που ξέρει όλος ο πλανήτης, ο Ηρακλής που έχει φτάσει σε ημιτελικούς ευρωπαϊκούς του μπάσκετ, ο Ηρακλής που έχει φτάσει σε 5 Champions League του βόλεϊ, ο Ηρακλής που είχε τον τεράστιο Χατζηπαναγή και έπαιζε σε μεικτή κόσμο, ο Ηρακλής που τον ξέρει όλος ο πλανήτης. Αυτό είναι ένας λόγος για κάποιον επενδυτή να πει: okay, μπορώ να ξαναχτίσω και να φτάσω ψηλά ένα όνομα. Η τουρκική ομάδα που προσπαθούσαν να τον ψήσουν να αναλάβει είναι μια ομάδα, να σου δώσω να καταλάβεις, λαβαδιακός. Ναι. Ξάνθη. Okay, αυτού του επίπεδου. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες, δεν έχουν την ιστορία και το μέγεθος του Ηρακλή. Ούτε το εκτόπισμα του Ηρακλή. Ούτε κάτι τέτοιο στην Τουρκία. Έχετε μιλήσει εσείς ή ο κύριος Αχράτζε με κάποιους ανθρώπους του Ηρακλή, του ποδοσφαιρικού, με κάποιους παλεμάχους, με καμιά επιτροπή, με τους ανθρώπους? Όχι. Απλά εκδήλωσε το ενδιαφέρον του στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις ότι, παιδιά, γνωρίζω, ξέρω τι είναι το βόλιο του Ηρακλή, θα δώσω τα πάντα να φτάσει σε υψηλά επίπεδα, αλλά η αγάπη μου μεγάλη είναι το ποδόσφαιρο. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι θα σας είμαι χρήσιμος και εκεί, μπορείτε να με καλέσετε να σας ενισχύσω με οποιοδήποτε τρόπο. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα πάνω σε όλα αυτά. Με τον Δρακόπουλο, τον κύριο Δρακόπουλο, ο οποίος νομίζω ότι και εσύ θα συμφωνήσεις ότι έχει νοικοκυρέψει τον μπάσκετ του Ηρακλή μετά από πέτρινα χρόνια και εκεί. Με τον κύριο Δρακόπουλο, με τον οποίο δεν έχω καμία απολύτως προσωπική σχέση. Το μόνο που μπορώ να εκφράσω για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι μετά τη δικιά μας πετυχημένη χρονιά είναι ο μόνος άνθρωπος που ασχολήθηκε πραγματικά με τον Ηρακλή και έχει κάνει σωστές κινήσεις και με υγεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται εγώ να το πει, βεβαίως, το βλέπει όλη η Ελλάδα. Έχετε μιλήσει ποτέ? Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία πηγαίνει πάνω σε υγιείς βάσεις, δεν χρειάζεται να μιλήσεις, να πεις τι. Ναι, ο κύριος Δρακόπουλος από φέτος, λόγο να μιλήσεις. Από φέτος ασχολείται πια ουσιαστικά και με το ποδόσφαιρο. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι, το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζω αυτό. Οπότε, λογικά θα γίνει κάποια συζήτηση για... Εάν ο κύριος Δρακόπουλος πιστεύει ότι δεν χρειάζεται ενισχύσεις από έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Σεχράζε, είναι δεκτό και κατανοητό. Αν πιστεύει ότι θα χρειαστεί τέτοιους ανθρώπους στο πλάι του, είναι πάντα διαθέσιμος για οποιαδήποτε συζήτηση, σαφώς. Εγώ προσωπικά, επειδή τον κύριο Δρακόπουλο επίσης το γνωρίζω και το γνωρίζω αρκετά καλά, έχω την εντύπωση ότι θέλει πάντα το καλύτερο για τον Ηρακλή. Και αν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Αυτό το ξέρουμε, γιατί από παιδάκι είναι Ηρακλής. Ναι, αυτό ακριβώς. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, δεν πρόκειται να πει όχι. Αλλά αν διαπιστώσει ότι κάτι δεν είναι σοβαρό, δεν χρήζει σοβαρή προσέγγιση, τότε δεν θα δώσει αξία. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Μένα με ανακουφίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο κύριος Σεχράτζε δεν είναι Ηρακλής. Και αν θυμάσαι καλά στην εκπομπή που γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, το έλεγα συχνά στην κάμερα. Εγώ το καταλαβαίνω το γιατί το λες, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω. Ότι η ομάδα δεν χρειάζεται οπαδικούς προέδρους, χρειάζεται επενδυτές. Συμφωνούμε σε αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτό που είπε χθες στην συνέντευξη τύπου, είπε: αγκαλιάστε με, κρατήστε με εδώ και κάντε με και εμένα Ηρακλή. Δεν είμαι Ηρακλής, ήρθα εδώ να επενδύσω. Επενδύσω τι σημαίνει? Θα κουμπίσω κάποια χρήματα στο τραπέζι σας. Και από αυτά θέλω να βγάλω άλλα χρήματα, παιδιά. Αν με κάνετε και Ηρακλή, θα έχουμε διπλές χαρές.
Επειδή θα με έρθει πιο πολύ κοντά. Εγώ σε αυτό εστιάζω, επειδή θέλει να βγάλει και άλλα χρήματα, όπως είπες. Αν όμως, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο ο κύριος Δρακόπουλος δεν κρίνει χρήσιμη την οποιαδήποτε συνεργασία με τον κύριο Σαχράτζε, υποθετική συζήτηση, ναι, τότε ο κύριος Σαχράτζε θα βγάλει χρήματα από το βόλεϊ ή βλέπει και προσδοκά και κάτι από την ακίνητη περιουσία του Ηρακλή να μπορέσει να κάνει κάτι με την κατασκευαστική εταιρεία που διαθέτει. Δεν ξέρω. Φτιάξει κάτι. Κάνω δεύτερες και τρίτες επενδυτικές σκέψεις τώρα, έτσι. Σαφώς, όταν υπάρξουν οι προϋποθέσεις και κατάλληλες συνθήκες για να γίνει μια σωστή εκμετάλλευση των χώρων του Ηρακλή, σαφώς θεωρώ ότι θα έχει τον πρώτο λόγο ένας άνθρωπος που επενδύει στην ομάδα και ενδεχομένως όχι ο μοναδικός, να ξεκινήσει να κάνει κάποια έργα εκεί, τα οποία θα του αποφέρουν κάποια χρήματα πίσω και θα τον δέσουν ακόμα περισσότερο με τον σύλλογο. Το μεγαλύτερο κίνδυνο. Γιατί όταν επενδύεις Αποστόλη, έτσι σε κάτι τέτοιο, σε δίνει ακόμα περισσότερο. Το μεγαλύτερο κίνδυνο ποιο ήταν για τον κύριο Σαχράτζη, ειλικρινά τώρα? Το μεγαλύτερο κίνδυνο, εγώ. Εσύ. Ωραία, και το δικό σου. Ναι. Και το είπε και χθες στη συνέντευξη τύπου, γιατί ξέρει την τρέλα μου και την αγάπη μου για το Σύλλογο, ξέρει ότι μάτωσα το 2010 για το Σύλλογο, ξέρει ότι το πήγαμε ψηλά το Σύλλογο, γιατί μην ξεχνάς, είναι η μοναδική ομάδα Α2 στην Ελλάδα που έφτασε να παίζει με τον Παναθηναϊκό ημιτελικό. Ξέρει αυτό που σε είπα πριν, την τρέλα μου με τον Ηρακλή και τον πόνο μου και την αγάπη μου. Και μου είπε ότι, ξέρεις τι, ξέρω ότι το 2011 θα ήθελες να πας ψηλά τον Ηρακλή στην Α1, δεν μπορούσες. Τώρα έρχομαι εγώ δίπλα σου που μπορώ να το κάνουμε. Εκεί όμως είναι στο μπάσκετ. Θα το κάνετε πού? Στο ναι, βόλεϊ. Στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ, δηλαδή. Στο βόλεϊ. Το οποίο βόλεϊ σαφώς έχει μεγαλύτερες διακρίσεις. Ωραία, έτσι. Τότε ας γίνουμε λίγο πιο σαφείς. Ο στόχος του φετινού Ηρακλή στο βόλεϊ ποιος θα είναι φέτος? Ποιος είναι ο στόχος φέτος? Ένας και μοναδικός. Να διατηρηθεί η ομάδα ήρεμη. Να αποκτήσει την αξιοπιστία προς τα έξω. Αυτό αφορά μάνατζερ, παίχτες, κόσμο γενικότερα, ομάδες, λίγκα. ΕΟΠΕ, ότι ο Ηρακλής είναι υγιές σωματείο, πληρώνει, είναι συνεπής, έχει επανέλθει σε επαγγελματικά επίπεδα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Και το δεύτερο στάδιο είναι ταυτόχρονα στην ίδια χρονιά που θα διανύουμε, όσο πιο ψηλά να πάει αυτή η ομάδα. Με το υλικό που υπάρχει, το οποίο γνωρίζω ότι είναι καλό, θα μπορούσε να είναι καλύτερο αν δεν υπήρχαν τα ταμεία που θα το επιτρέπαν αυτό να γίνει καλύτερο. Τώρα τα έχουμε. Το Δεκέμβριο θα κοιτάξουμε να κάνουμε κάποιες προσθήκες που θα μας μεγαλώσουν, θα μας ενισχύσουν και όπου τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά αυτό. Επειδή προηγουμένως μιλούσες για υψηλές και χαμηλές προσδοκίες στο μπάσκετ, πάμε στο βόλεϊ. Το βόλεϊ του Ηρακλή φέτος μπορεί να κατακτήσει τίτλο? Ναι, αν μπορεί να κατακτήσει. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια ομάδα τόσο ανταγωνιστική που να κοιτάξει στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ? Το Παναθηναϊκό επίσης, συγγνώμη, ξεχνάω, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός και πήρε το πρωτάθλημα. Η προσπάθεια τουλάχιστον θα γίνει. Γιατί βρήκαμε, πρόσεξε, ξαναλέω, μια έτοιμη ομάδα, μια στημένη ομάδα. Θα γίνει προσπάθεια. Αυτή την ερώτηση κάντε μου του χρόνου, ναι, τον Σεπτέμβριο. Θα χτίζουμε εμείς την ομάδα. Ο αθλητής που αποχώρησε, ο Ντεσπερόντος, ναι, γιατί, ο Πασταδόρος, γιατί, ναι, γιατί αποχώρησε αυτός, ξέρεις? Δεν γνωρίζω το γιατί αποχώρησε. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι εμείς ενημερωθήκαμε ότι ο άνθρωπος θέλει να αποχωρήσει. Εκφράσαμε στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Καλαϊτζίδη, και το μετέφερε στον παίχτη. Περίμενε, οι άνθρωποι μέχρι το μεσημέρι θα είναι εδώ για να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις. Και δεν τον είδαμε ποτέ. Ναι. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στα γραφεία του συλλόγου. Ρωτάει ένας φίλος εδώ με μήνυμά του, λέει, ο κόσμος του Ηρακλή ξέρεις πολύ καλά, λέει, ότι είναι ταλαιπωρημένος. Τι αποτελεί, λέει, το κίνητρο για εμάς τους Ηρακλητές να πιστέψουμε τώρα ήλθε ένας πραγματικά σοβαρός επενδυτής? Και η δήλωση, λέει, για τον Ιβάν Σαββίδη δεν μου πολύ άρεσε, λέει ο φίλος ο ακροατής. Ωραία, να απαντήσω στο φιλαθλό ότι και εγώ είμαι ένας φίλαθλος ταλαιπωρημένος όπως εκείνος, χίλιο ταλαιπωρημένος γιατί έχω κάνει πολλά ταξίδια με τον Ηρακλή ως παράγοντας, χιλιοματωμένος γιατί περάσανε από την τσέπη μου χρήματα στο ταμείο του Ηρακλή, απογοητευμένος όταν έφυγα από τον Ηρακλή, και αυτό που μας κάνει να πιστέψουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα είναι η εμβέλεια, το μέγεθος και η σοβαρότητα αυτού του ανθρώπου και το δικό μου το πείσμα να κάνουμε αυτό που πρέπει για τον Ηρακλή.
Και πίστεψε με, το ξέρεις εσύ τουλάχιστον, Αντώνη, έχω την εμπειρία να το κάνω, έχω τον τρόπο να το κάνω, χρειαζόταν το κατάλληλο εργαλείο μονάχα. Ναι. Φαντάζομαι ότι... Το βρήκαμε το κατάλληλο εργαλείο. Όχι απλά, έτσι όπως τον έχεις παρουσιάσει στις αναρτήσεις στο Facebook, και με επιτρέπεις να αναφερθώ σε αυτές, γιατί είναι δημόσιες αναρτήσεις, οπότε δεν είναι κάτι κρυφό. Εγώ πριν από τέσσερις μέρες, έτσι προηγούμενος, το είχα πει και προχθές στον Κώστα, τον συνάδελφο, προηγούμενος στο Facebook, ξαφνικά διαβάζω, γιατί σε παρακολουθώ, έτσι, γιατί αυτά που γράφεις κατά καιρούς είναι ενδιαφέροντα. Κάποια στιγμή, ναι, λοιπόν, εκτός από φίλο, στην πραγματικότητα σε έχω και στο Facebook, σωστά. Κάποια στιγμή λοιπόν πριν από τέσσερις μέρες, και τώρα συγγνώμη να τρέχω σε αυτή την ανακοίνωση που είδα και μου προέτρεψε το ενδιαφέρον ακόμα και... Και εμένα με εντυπωσίασε πραγματικά. Να σε πάρω τηλέφωνο ή να μιλήσουμε. Διαβάζω πριν από τέσσερις μέρες και συγγνώμη τώρα το ψάχνω ακριβώς για να το διαβάσω όπως ακριβώς το έχεις γράψει, γιατί θέλω να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που έγραψες και νομίζω ότι έχει σημασία να το ακούσει ο κόσμος. Λες, Λεβάν Σαχράτζε, ποιος Ιβάν Σαββίδης, για πρωινό τον έχει. Για ποια ομάδα έρθε χθες το βράδυ, μα αντέψτε. Για ποια ομάδα έκανε διαπραγματεύσεις. Ξέχασα, λες, και ήρθε με πτήση από τη χώρα που κάποιοι λένε δεν μπορούν να πετάξουν λόγω κορονοϊού. Ποιος είναι, ιδιοκτήτης κατασκευαστής μεγάλης εταιρείας καφέ και τσιγάρων, εταιρεία στοιχηματικής. Τώρα μην διαβάζεις και τα σχόλια από κάτω και τις καρδούλες και τα like. Όχι, αλλά διαβάζω τον. Διαβάζω τον επίλογο που λες, ήρθε Θεσσαλονίκη να γίνει επιτέλους ένας σύλλογος πραγματικά μεγάλος. Και ξεκινάμε, λες, με αγορές ξενοδοχείων, καναλιών και εργοστασίων και άλλα. Αυτά είναι εντυπωσιακά. Ωραία. Δεν είναι εντυπωσιακά, όχι μόνο για τον Ηράκλειο, αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, αν ήρθε ένας επενδυτής να επενδύσει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, είναι μεγάλη υπόθεση. Και ξέρετε, κύριε Τσιπίδη, ότι δύσκολα πιστεύει ο κόσμος τόσο μεγάλες. Ναι. Έχουμε καεί από τέτοιες δηλώσεις. Δυστυχώς. Ναι. Από όλες τις πλευρές. Ναι. Καταλαβαίνω. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση θα σας θυμίσω κάτι το οποίο ξεχνάει όλος ο κόσμος. Ο Ιβάνος Σαββίδης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας και ένας πολύ καλός πρόεδρος, γιατί αυτά που έχει κάνει για τον ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι άλλος να τα έχει ξανακάνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι. Και ίσως όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Όταν πρωτοήρθε στον ΠΑΟΚ, θυμάστε ότι έφυγε τρέχοντας ο άνθρωπος και μάλιστα είπαν ότι δεν κάνει κιόλας. Το 2006, βέβαια. Ναι, αυτοί που τον γλύφουν τώρα τα λένε. Μπράβο. Και μετά επανήλθε ο άνθρωπος με τους σωστούς ανθρώπους σε διαπραγματεύσεις και είπανε βεβαίως είχε κάνει. Το θέλουμε κοντά μας στον άνθρωπο και έκανε το έργο που είχε κάνει. Το οποίο είναι αξιοσέβαστο και πολύ σημαντικό. Αυτό το πράγμα που έκανε ο Ιβάνος Σαββίδης το μετέφερε και στην κοινωνία. Είδαμε να παίρνει ξενοδοχεία, να δίνει δουλειά σε κόσμο, να παίρνει εργοστάσια, κανάλια. Όλα αυτά που ξέρουμε. Επειδή ο Λεβάνος Σαχράτζε είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο, να μην υπερβάλλω, είναι εκεί, σε αυτό το level. Οικονομικά εννοείται. Οικονομικά και ως προφίλ ανθρώπου, γιατί σας είπα ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τις τύχες ενός πολιτικού κόμματος η Γεωργία. Δηλαδή, οι προσβάσεις του δεν είναι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι και στο πολιτικό. Είναι και στο πρώην σοβιετικό μπλοκ. Στις επόμενες μέρες έχει ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας στην Ελλάδα. Έχει ραντεβού με πατριάρχη του εξωτερικού επίσης στην Ελλάδα. Έχει ραντεβού με τον κύριο Πούτιν στην Ελλάδα. Θα έρθει ο Πούτιν στην Ελλάδα και έχουν ραντεβού. Με τον Πρωθυπουργό. Με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Έχει ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη, συγγνώμη. Με τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας, από ό,τι κατάλαβα. Της Ρωσίας. Α, τον πρόεδρο της Ρωσίας. Θα είναι εδώ και θα βρεθούν, ναι. Όχι τον πρόεδρο, σωστά. Συγγνώμη. Γιατί ο Πούτιν έχει αλλάξει και λίγο. Έχει πάει και από την Πρωθυπουργία λίγο κάποια στιγμή. Μάλιστα. Οπότε έχει και πολιτική, θα έλεγα, δυναμική. Εχθές το βράδυ, με το που ανακοινώθηκε το όνομα του Λεβάν, στην κυριολεξία, είχαμε καταιγισμό νημάτων και κλήσεων στο κινητό του από πολλούς Ρώσους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Οι οποίοι, τι του λέγανε, ας πούμε, ότι είναι διαθέσιμοι... Εκφράζανε τη συμπαράστασή τους
να το πω στην απλή λαϊκή γλώσσα, Λεβάν, αφού είσαι εδώ, είμαστε και εμείς δίπλα σου. Mm. Και ήδη εκφράσανε κάποιες εταιρείες προερχόμενες από Κίνα τα κράτη, το ενδιαφέρον τους για χορηγία στην ομάδα. Οι οποίες έχουν παρουσία στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Αυτό είναι θετικό. Ναι, γιατί λέω ότι το προφίλ του ανθρώπου προκαλεί και τη σεισμική δόνηση την επιχειρηματική, προκαλεί την πολιτική, προκαλεί πολλά πράγματα και όταν όντως αντιπροσωπεύει σε ένα επίπεδο στυλ Σαββίδη, γιατί και εκείνος είναι ένας άνθρωπος με ένα όγκο, με ένα εκτόπισμα, με μια δυναμική. Λέω δηλαδή αυτό που είπε ήταν ότι ξέρεις τι, ξεσέβομαι, είσαι δυνατός, είσαι πατριώτης μου, σε εισαγωγικά, αλλά πλέον δεν είσαι μόνος σε αυτή την πόλη. Είμαι κι εγώ εδώ. Άρα, από εδώ και πέρα θα το σέβεσαι τον Ηρακλή, όποιος κι αν είσαι. Θεωρείς δηλαδή... Έχει να κάνεις με κάτι ισότιμο. Θεωρείς δηλαδή... Δεν υπάρχει αυτό που σκεφτόσουν στα παλιά χρόνια, είναι ακέφαλος. Πάμε να παίξουμε με τον μικρό Ηρακλή. Είμαι εγώ εδώ, όπως σε σέβομαι θα με σεβαστείς τώρα. Υπάρχει, ναι, ο προστάτης, υπάρχει ο παίχτης. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί ο Σαββίδης είναι στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και ο κύριος Σαχράτζης είναι στο βόλεϊ του Ηρακλή. Να τον σεβαστεί ο Σαββίδης, ναι, ως προς τι? Επιχειρηματικά ίσως στην Ελλάδα. Επιχειρηματικά, ναι. Αλλά και ως πρόεδρος του βόλεϊ και ενδεχομένως, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, και πρόεδρος του ποδοσφαίρου. Το θεωρεί σχεδόν βέβαιο του ποδοσφαίρου με ποια... με ποια διαδικασία? Ναι, από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει καμιά επαφή. Διαδικασία. Με ποια διαδικασία, γιατί... Γιατί είπες σχεδόν βέβαιο κιόλα. Είπες σχεδόν βέβαιο. Ο τρόπος που θα κινηθεί. Ο τρόπος που θα κινηθεί. Αυτά που θα κάνει, ο ίδιος ο λαός θα του πει πήγαινε πάρε το ποδόσφαιρο, σε παρακαλώ. Γιατί βλέπουμε τι κάνεις εδώ. Βγάλα μας από το βάλτο. Το ποδόσφαιρο έχει ξεκινήσει... Γιατί από ό,τι ξέρω η ομάδα χρειάζεται ένα αφημί. Για να παίξει σε κάποια κατηγορία, σωστά. Ναι, αλλά ξεκινάει, ναι, τώρα μια προσπάθεια με τον Ηρακλή Αμπελοκήπη, με ένα μνημόνιο του... συνεργασίας, ναι, ώστε του χρόνου είναι η πάει στη φουτμπολική, ίσως, σε μια επαγγελματική κατηγορία με το όνομα Ηρακλής. Ωραία. Και εγώ λέω τώρα, ρε παιδιά, θα βλέπουν έναν άνθρωπο να πηγαίνουν καλά την ομάδα του Βόλη, να πηγαίνουν καλά επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κανάλια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και δεν θα του πούνε, έλα πάρε την ομάδα. Έτσι τότε μιλάμε για αυτοκτονική διάθεση. Δεν πρέπει και ο κύριος Σαχράτζης, ναι, όμως να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για το ποδοσφαιρικό τμήμα πιο επίσημα, πιο οργανωμένα. Δηλαδή να μιλήσει ίσως με τον κύριο Δρακόπουλο, να μιλήσει. Θα το κάνει αργότερα αυτό, κατάλαβα. Ναι. Το εκδήλωσε στον περιπτερά του Κατσάνιου, το εκδήλωσε στον Μάκη τον Καλαϊτζίδη. Ωραία. Το ενδιαφέρον που σημαίνει ότι κοίταξε, είσαι αυτός που έρχομαι να αντικαταστήσω. Άρα είσαι ένα επίσημο πρόσωπο του Ηρακλή. Είναι ο σύλλογος του 2015. Είναι αυτά που είναι. Και πώς είμαι εδώ και για αυτό το κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει και το λατρεύω. Ως άθλημα. Τι άλλο να πει με το καλημέρα ο άνθρωπος. Δηλαδή εχθές τον είδαμε να πει ελάτε να πάρω και εκείνο, να πάρω και τ' άλλο. Θα τον πέρασουμε για καραγκιόζη. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Είναι σοβαρός. Δεν μου λες επειδή είπες κάτι... με αυτό και σε... Επειδή είπες κάτι... Και σε δηλώνω το ενδιαφέρον ότι η αγάπη μου είναι αυτή. Το ποδόσφαιρο. Μίλησες για πολιτική οντότητα, έτσι, οντότητα. Μίλησες ότι είναι σε ένα σημαντική θέση ένα κόμμα και ότι έχει πολιτικές προσβάσεις. Στην Ελλάδα ξέρεις πολύ καλά ότι το θέμα με τα ακίνητα του Ηρακλή που έχει μπλοκάρει εδώ και τόσα χρόνια έχει να κάνει με πολιτική βούληση να ξεμπλοκάρει. Θεωρείς ότι η βοήθειά του μπορεί να συνδράμει και να είναι καταλυτική σε κάτι τέτοιο? Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Μάλιστα. Δεν... Αφού το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί ανήκει στον δεξιό χώρο. Οπότε θα μπορεί να έχει προσβάσεις εκεί που πρέπει, λες εσύ. Και θα τους δημιουργήσουμε κι εμείς. Έτσι υπάρχουμε κι εμείς, δηλαδή. Γι' αυτό υπάρχουμε άλλωστε εμείς. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που οφείλω να την κάνω, γιατί πάρα πολλοί ακροατές τη ρωτάνε. Είχες στο παρελθόν κάποιες περιπέτειες με τη δικαιοσύνη και αυτό κάνει κάποιους Ηρακλειδείς που δεν σε ξέρουν, ναι, να είναι πάρα πολύ επιφυλακτική για την έλευσή σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη λήξει. Έχει λήξει δικαστικά με αθώωση δικιά μου και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται καν συζήτηση.
είναι κάτι το οποίο έχει βγει μια αθωτική απόφαση και υπήρχε μια λάθος πρώτη απόφαση δικαστηρίου εν ερήνημο. Επαναλαμβάνω, εν ερήνημο. Δεν είχα πάει καν στο δικαστήριο αυτό, βγήκε μια απόφαση. Στη φορά που πήγαμε στο δικαστήριο μας έβγαλε ένα θόρυβο. Πώς να ρωτήσω κάτι άλλο, αν θες απαντάς, αν θες δεν απαντάς. Όλη αυτή η ιστορία με το Vulcan Royal Club, τι ακριβώς είναι? Είναι ένας αμερικάνικος όμιλος επιχειρήσεων, Παύλα Think Tank, με βάση τον τεκτονισμό, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό. Να ρωτήσω εγώ για τον κύριο Σαχράτζε. Από εκεί προέρχεται και ο κύριος, από εκεί και προέρχεται και ο κύριος Σαχράτζε. Ωραία, και πάρα πολλοί άλλοι που ακολουθούν στο σχήμα που θα εμφανιστεί στον Ηράκλη. Γιατί δεν είναι μόνος του. Θα βλέπετε συχνά ανθρώπους επιφανείς εντός και εκτός Ελλάδας που θα εμφανίζονται κοντά στον Ηράκλη. Να ρωτήσω λίγο για την οικονομική επιφάνεια εγώ του κύριου Σαχράτζε. Με ρωτάει φίλος που ειλικρινά δεν ξέρω τι ομάδα είναι, έτσι, και δεν νομίζω να έχει σχέση αυτό που ρωτάει. Δεν υπάρχει σε κάποια λίστα πλουσίων, των πλουσιωτέρων ανθρώπων, των πιο αναπτυσσόμενων, με τον μεγαλύτερο τζίρο? Δεν υπάρχει σε κάποια τέτοια λίστα? Ούτε θα ήθελα να συμμετέχει σε μια τέτοια λίστα. Και να ανήκει σε αυτή τη λίστα δεν θέλει να συμμετέχει. Μάλιστα. Δηλαδή είναι επιλογή του που δεν εμφανίζεται σε κάποια... Σαφώς. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Μάλιστα. Εγώ την τελευταία ερώτηση που θέλω να σου θέσω, γιατί όπως είπες και εσύ έχεις περάσει πολλά από τους ακροατές που έστειλε το μήνυμα προηγουμένως και όπως απάντησες και στα άλλα δύο μηνύματα που διαβάσαμε από ακροατές, και σίγουρα στην πορεία θα γίνει και ζήτηση με τον κόσμο. Ήρθαν στον Ηρακλή άνθρωποι όπως ο Παπαθανασάκης. Θα ξέρεις τι έγινε, ξέρεις που βρεθήκαμε, ξέρεις ότι ο Ηρακλής έπαψε κάποια στιγμή. Καλή πάσα μου δίνει. Ναι. Για πες από την πάσα αυτή τι βγαίνει δηλαδή στο γήπεδο. Για πες. Ναι, γιατί τώρα εκεί είναι και ο άνθρωπος. Αντώνη, εσύ δεν είσαι τώρα? Ναι, εγώ μίλησα τώρα. Γιατί άκουσα δύο φωνές. Λοιπόν, θυμάσαι καλά ότι εκείνο το διάστημα προσπαθούσαμε να φέρουμε έναν καλό φίλο συνεργάτη από την Σερβία να αναλάβει τις στήσεις του Ηρακλής στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Ναι, είχες πει για έναν πολύ πλούσιο Σέρβο. Τον κύριο Μίσκοβιτς. Τον κύριο Μίσκοβιτς. Τον κύριο Μίσκοβιτς. Μπράβο. Και υπήρχαν απίστευτες αντιδράσεις εκ των έσω του Ηρακλή, όχι των οπαδών, εκ των έσω. Ενώ ξέρανε για το μέγεθός του. Σε διαβεβαιώ τώρα, λοιπόν, που είναι εδώ ο Λεβάνος Σαχράτζε, θα εμφανιστεί ο κύριος Μίσκοβιτς. Και θα εκθέσει όλο αυτόν τον κόσμο δημόσια που δεν τον ήθελε. Πρόσεξε, το κρατάω σαν δέσμευση είναι... γιατί ή θα γελιοποιηθείς ή θα δικαιωθείς. Είναι γνωστή η αρρώστια του Ηρακλή και εκτός ομάδος. Τον παίρνανε άνθρωποι του Ηρακλή και του λέγανε μην έρχεσαι, εδώ είναι ματωμένη η κατάσταση. Ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί, κύριε Τσιπίδη? Ήταν διοικούντες, ήταν παλέμαχοι? Δεν μιλάμε για παλέμαχους, μιλάμε για ανθρώπους διοικούντες. Ναι. Τα έλεγα και στην εκπομπή εκεί που... Όταν καταλάβανε ότι έρχεται κάτι το οποίο δεν τους δίνει πλέον μεροκάματο, γιατί είναι άχρηστοι, βάλανε λιτούς και δεμένους να του πούν του ανθρώπου ότι έρχεται να πηδήξει από τον γκρεμό. Να το πω έτσι απλά. Λιτούς και δεμένους. Όποιον γνωρίζανε στη Σερβία φίλο, που έκανε στην Κατερίνη διακοπές ή στην Αστροβάλτα, του έκανε πού είσαι, ξέρεις κάποιον κοντά σε Μίσκοβιτς? Ξέρω, ναι. Πες του ανθρώπου να μην έρθει, να πέσει σε Βάλτο. Αυτή η τύπη που μας παρουσιάζει τώρα. Ότι κάναν τόσο παράγοντες. Μεγάλη... Ναι, αυτοί οι παράγοντες που κάναν τόσο μεγάλη ζημιά είναι στα πέριξ του Ιβανοφίου, του Κατσανίου κτλ. Ακόμα. Πώς καταφέρατε και αυτή τη φορά ο άνθρωπος αυτός? Τώρα με πάει σε δύσκολες κατάστασεις. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα? Ναι, υπάρχουν. Αυτή ήταν η ερώτηση. Αλόγια πολύ. Αλόγια πολύ. Υπάρχουν, είπατε, αλόγια πολύ. Ναι. Θεωρώ ότι καταλαβαίνουν και αυτοί ότι ήρθε η ώρα για να φύγουν. Αποστόλη, μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Έρχεται ένας παράγοντας που λες ότι έχει τεράστια δυναμική, ανάλογη, εσύ το λες, ενώ Σιβάν Σαββίδη, όλα όσα λες καταγράφονται και σύντομα θα αποδειχτεί αν είναι αλήθεια, θα είναι κάτι εντυπωσιακό και ουσιαστικά θα είναι αναγέννηση για τον Ηρακλή. Εύχομαι να μην είναι κάτι που θα διαψευστεί. Αλλά λες και τους παράγοντες μέσα στον Ηρακλή που δεν αφήσαν να γίνει αυτό που είναι τραγικό. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Οι Αθηναίοι παράγοντες που συνήθως ξέρουμε ότι
όταν βλέπουν ότι στη Βόρεια Ελλάδα πάει να γίνει κάτι ουσιαστικό, βάζουν άπειρα εμπόδια. Πώς τους ξέφυγε ο Σαχράντζη και έφτασε να αναλαμβάνει τον Ηράκλη? Πώς τους ξέφυγε? Δεν τους ξέφυγε. Τον είπανε μην πας να πάρεις τον Ηράκλη, δηλαδή κάποιοι από την Αθήνα επιδιώξαν να σταματήσουν την πορεία του προς το... Έκανε συζητήσεις κάτω, γιατί ξεχνάς ότι ζει στην Αθήνα ο άνθρωπος. Ναι. Ήρθαν άνθρωποι, τον πλησιάσανε, του μιλήσαν για κάποιες ιστορικές ομάδες της Αθήνας και... αυτό που είπε και είπα εχθές, ότι έτρωγε πίεση από μένα ο άνθρωπος αυτός. Πίεση, πραγματική πίεση. Σου λέγανε κάτι ονόματα, ας πούμε, κάτι εθνικός αστέρας, οκ. Okay? Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό υποτιμητικό. Και του έλεγα ποιον εθνικό αστέρα. Εγάλεο. Εντάξει. Ναι. Έλα να δεις τι γήπεδο έχεις στο Καφτατζόγλιο. Όταν τον περάσαμε από εκεί, κοιτούσε και έλεγε δεν μπορεί αυτό να μην είναι γεμάτο. Πήγε, είδε το γήπεδο του Εθνικού Αστέρα και κοκάλωσε, γιατί δεν το παίζουν και ποδόσφαιρο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, στάβλος για άλογα, ότι είναι υποδρόμιο. Κατάλαβε το μέγεθος του Ηρακλή, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής είναι από τα πλουσιότερα σωματεία στα Βαλκάνια, σε περιουσιακά στοιχεία, έτσι. Το ξέρω όλος ο κόσμος. Αρκεί να μπορεί να τα αξιοποιήσει. Μπράβο. Ο άνθρωπος είναι επενδυτής, δεν είναι πρόεδρος. Έχει διαφορά. Δεν είναι ένας πρόεδρος. Είναι ένας επενδυτής. Στο μυαλό του είναι εκεί στην επένδυση. Δηλαδή βλέπω αυτό που βλέπω τις εγκαταστάσεις και το μυαλό μου πάει να αποσκοπεί να κερδίσω μετά από 10 χρόνια από αυτό το πράγμα που θα επενδύσω. Δεν είναι να βγάλω λεφτά τώρα. Ξέρει ο άνθρωπος ότι από το βόλεϊ του Ηρακλή δεν θα βγάλει λεφτά αυτή τη στιγμή. Το ξέρετε και εσείς και εγώ, έτσι. Ναι. Το βόλεϊ δεν είναι επικερδές άθλημα για ένα. Να λέμε την αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το βόλεϊ δεν είναι αλήθεια, δεν θα βγάλει λεφτά, θα βάλει μονάχα. Είναι είσοδος. Το θέμα είναι αυτό που, το θέμα είναι αυτό που έχω πει και εγώ και σε συζητήσεις, αλλά και σε φιλάθλους, γιατί είμαι από τους μοναδικούς προέδρους του Ηρακλή του παρελθόντος που πάνε και πίνω καφέ στο Κατζάνιο, γιατί ξέρουν ότι δεν έκανα κακό στην ομάδα, έκανα μόνο καλό. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπαίνουν εκεί μέσα. Και τους είπα, παιδιά, δεν θα βγάλει και το ξέρετε. Θα βάλει. Για να συνεχίσει να βάλει, θέλει αγάπη, στήριξη, για να φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να βγάλει ο άνθρωπος από τις επενδύσεις πάνω στον Ηρακλή. Νομίζω το καταλάβαν όλοι. Γιατί, όπως είπες και εσύ, στο παρελθόν φάγαμε όλοι πολλές φάπες. Κάποια στιγμή συνέρχεσαι και καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις όταν εμφανιστεί ο πραγματικός επενδυτής σε μια ομάδα. Ο κόσμος το μυρίζεται πλέον. Βέβαια ο κόσμος επειδή έχει περάσει πολλά, είναι αυτό που λέμε ότι όταν καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, έτσι. Δηλαδή ακόμα θέλει πολύ για να πιστέψει. Και... Δεν μπορώ να ανέφερα όμως την ιστορία με τον Ιβάν Σαββίδη τυχαία. Γιατί και εκεί τον περάσανε για καμένο χυλό τότε, έτσι. Εγώ συμφωνώ, θυμάμαι. Και εμφανίστηκε τελικά να είναι, μην είναι καμένο χυλός, να είναι αυτό που έπρεπε για τον ΠΑΟΚ. Και αν πάμε σε αυτά τα σενάρια, δηλαδή αν η σκέψη του Ηρακλειδέα μένει κολλημένη εκεί, τι να σου πω, ξέρω εγώ, και το Ροκφέλλερ να φέρουμε, πάλι θα λένε εντάξει μωρέ, είναι ο Ροκφέλλερ, αλλά θα επενδύσει στην Ηρακλή. Εντάξει, εφόσον δείξει, νομίζω ότι κανείς δεν θα του πει όχι. Και το Σαββίδη στην αρχή τον αφισβητούσαν, μιλούσαν για έναν τύπο με ένα κουστούμι και με μόνο. Ένα κουστούμι και ένα σκαρπίνι. Έτσι ακριβώς, και στο τέλος τον αποθεώνανε. Αν καταφέρει και αυτός να πετύχει. Αντωνί. Ναι. Πρέπει να αλλάζουν οι σύλλογοι ταυτόχρονα. Ένα σύλλογος είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Δεν πρέπει να μένει σε συνήθειες του παρελθόντος. Και τι εννοώ. Είναι ένας άνθρωπος. Σοβαρότατος. Το έδειξε όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα με το καλημέρα το έδειξε και έμπρακτα. Άρχισε να πληρώνει παίχτες. Είδανε οι παίχτες λεφτά μετά από το Φεβρουάριο μήνα. Και αύριο συνεχίζει να κάνει το ίδιο. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή δεν έμεινε στα λόγια. Το έκανε στην πράξη σήμερα και αύριο. Συνεχίζει. Η νοοτροπία του συλλόγου πρέπει και αυτή να αλλάζει ταυτόχρονα, να μην μένει σε σκέψεις πίσω. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να λειτουργεί και η ομάδα με λίγο marketing στον εγκέφαλο, πίσω στον εγκέφαλο, στην υπόθεση. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει να κάνει μια προσπάθεια. Το βλέπουμε, είμαστε εκεί, ζωντανά, το βλέπω. Βγάζει χρήματα από την τσέπη του και πληρώνει παίχτες. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Στηρίζουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πώς? Στηρίζουμε. Με διαρκειάς. Στηρίζουμε. Με διαρκειάς.
Με διαρκείας. Ναι, και με διαρκείας. Αυτό ήταν τη δεκαετία του 80, ρε αδερφέ. Στις άλλες ομάδες της Αθήνας που λες πως δεν τον τζιμπήσανε, δεν πουλάνε διαρκείας στον επενδυτή. Του λένε πού είσαι, τους βλέπεις, είναι δίπλα σου. Έχεις στρατό, έχεις ψηφοφόρους, έχεις αγάπη, έχεις ασπίδα, έχεις προστασία. Τι να το κάνεις στο διαρκείας. Θέλει να το δει ζωντανά, δηλαδή. Πρέπει να αλλάζει και το μάρκετινγκ των ομάδων προς τους επενδυτές που έρχονται, φίλε. Να τους κάνουν να νιώθουν όμορφα. Αποστολή. Δεν του λέει κάτι του ανθρώπου αυτού, αν θα πάρουν 500 διαρκείες, 500 άνθρωποι και 1000. Από εκεί θα καταλάβει τη δυναμική. Κατάλαβα τι λες. Ουσιαστικά να χρησιμοποιείς τον brand του Ηρακλή και να κάνει μεγάλα πράγματα εμπορικά. Σωστά. Θα πάει η αγαπητή μου η Ραφαέλα αύριο το πρωί και θα τον πει, κύριε Λεβάν, έχουμε 1000 διαρκείας. Και τι θα πει ο άνθρωπος, wow. Εντάξει. Δεν μου λες, έχεις την διάθεση... Αν το δει όμως την πράξη από τον κόσμο, να πάνε να του χτυπήσουν την πλάτη, να τον αγκαλιάσουν, να πούνε αδερφέ, βλέπουμε πληρώνεις. Σε ευχαριστούμε, είμαστε δίπλα σου. Να του χαμογελάσουν, να μην τον κοιτάνε, ξέρεις, με το στραβό μάτι του. Ναι, αυτό το κάνανε και στον Παθανασάκη, επέτρεψε μου, το έβλεπα και το ζούσα, το κάνανε και στον Παθανασάκη, το κάναμε και στον Παθανασάκη. Και στο τέλος φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Έτσι. Όταν, γιατί στην αρχή αυτός πλήρωνε. Πλήρωνε στην αρχή και τον αγαπούσαμε. Και τότε να μην το κάνουμε με κανέναν. Όχι, όταν σταμάτησε να πληρώνει, βέβαια, εκεί αποδείχτηκε ότι το πράγμα πήγε στη, οδεύσε στα βράχια πάλι. Έτσι. Το ζήτημα είναι τώρα, όπως λες εσύ, αυτός ο άνθρωπος να μπορεί για χρόνια να στηρίξει αυτό το σύλλογο που λέγεται Ηρακλής και να τον πάει ψηλά, όπως είπες. Μπράβο. Άρα τι πρέπει να γίνει, να πηγαίνει βήμα-βήμα μαζί. Γι' αυτό είπα ζωντανό συμβιβασμό. Κάνουμε. Να είσαι σίγουρος ότι όταν θα αισθανθεί και θα αισθανθούμε ότι είναι μέλος της οικογένειας του Ηρακλή, θα έχει πετύχει. Αυτός είναι, θα πρέπει να είναι ο στόχος του για μένα. Έτσι. Αν τα καταφέρεις αυτό, τότε είναι όλα μια χαρά. Δεν μου λες, επειδή μακρηγορήσαμε λίγο βέβαια και φέσαμε και τις διαφημίσεις πίσω χάρη αυτής της συζήτησης, θα ήθελες, έχεις τη διάθεση έτσι, για να το κάνουμε ακόμη πιο ζωντανό, ένα-δύο ακροατές μονάχα να ρωτήσουν κάτι και να τους απαντήσεις. Ζωντανά. Πάμε λοιπόν. Να παίξουμε λίγο το χορηγό της ώρας. Ναι. 20 δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ζήτηση. Πάμε. Ωραία. Εδώ είμαστε και πάλι. Δεν πάμε σε ερωτήσεις από τους ακροατές. Ναι. Όπως όλα θα σου κάνουμε εμείς δύο ερωτήσεις και θα κλείσουμε, γιατί θα σε αποδεσμεύσουμε. Κάντε εσείς οι ακροατές. Θα κάνουμε εμείς δύο ακόμα ερωτήσεις και θα σε αποδεσμεύσουμε οριστικά. Ο κύριος Σαχράτζε. Κάποια στιγμή είπες ότι θέλεις να του δείξει ο κόσμος την αγάπη του και να του δείξει ότι είναι κοντά του. Ο κύριος Σαχράτζε αναμένουμε να κάνει κάποιες... Όχι ο κόσμος, μισό λεπτάκι. Ο σύλλογος. Ο σύλλογος, ωραία. Ο κύριος Σαχράτζε... Δεν είναι μόνο ο κόσμος ο σύλλογος. Θα, πέρα από το ότι πλήρωσε... Τι εννοώ. Ναι. Πες το. Δεν είδα κανένα από το γυμναστικό σύλλογο, θα το πει καλησπέρα. Αυτό δεν είναι σύλλογος. Κανένας από το γυμναστικό σύλλογο δεν είπε να είναι καλησπέρα του άνθρωπου. Εσύ γιατί λες, έγινε αυτό. Εγώ. Ούτε θέλω να μάθω, ρε φίλε. Εγώ θέλω να τα αλλάξω αυτό. Δεν θέλω να μάθω γιατί κάποιος μπορεί να είναι καραγκιόζης. Μπορεί να γεννήθηκε έτσι. Εγώ θέλω να τα αλλάξω. Έχω μεγαλώσει με τη σέρβικη νοοτροπία. Ξέρετε ότι στη Σερβία οι ομάδες δουλεύουν σαν ρολόγια και θέλω να το περάσω αυτό το σύλλογο. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο και αυτός δεν έχει ελληνική νοοτροπία. Έχει τη ρώσικη σκέψη, τη στρατιωτικοποιημένη, αυτό που είχαν οι Ρώσοι οι παλιοί, και να δουλεύει ρολόι ο σύλλογος. Θα κάτσω εγώ από τον άλλο να ρεσί, μπαγλαμά, γιατί δεν πας να τον πεις μια καλησπέρα τον άνθρωπο, άφησε λεφτά στο ταμείο του συλλόγου. Δεν χρειάζεται νομίζω. Ρεαλιστικά πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό που θέλετε, να το αλλάξετε αυτό? Αυτή την οτροπία έστω. Πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Να μπουν άνθρωποι που έχουν αυτό το σκεπτικό και να φύγουν αυτοί που δεν το έχουν. Ναι, ρεαλιστικά γίνεται. Ναι. Γιατί αυτόν τον μπάχαλο που είναι ο Ηρακλής δεν υπήρχε στον ΠΑΟΚ. Υπήρχε. Όλοι το ξέρουμε. Και το άλλαξε ο άνθρωπος. Έδιωξε από εκεί όλα τα ποντίκια και όλα τα κουνούπια και έβαλε διαφορετικούς ανθρώπους και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ΠΑΟΚ που δουλεύει σωστά η ομάδα. Τα κατά ψέματα. Ωραία, επειδή ο ΠΑΟΚ δουλεύει διαφορετικά. Άρα έχουμε το πάτημα, έχουμε τον οδηγό για να το κάνουμε. Ο κύριος Σαββίδης τον ΠΑΟΚ τον πήγε όμως στα ουράνια, τον πήρε πρωτάθλημα, double, κύπελα. Εσύ πιστεύεις. Ναι, γιατί δεν... άλλαξε τα πάντα εκεί μέσα. Ναι, θεωρείς ότι εκεί μπορεί να φτάσει, εκεί μπορεί να το ταβάνει και του κυρίου Σαχράτζε? Κοίταξε, αν ο άνθρωπος, που το θεωρώ δεδομένο και σίγουρο, βάζει τα ίδια λεφτά που βάζει ο Σαββίδης και δεν παίρνει πρωτάθλημα, δεν πάει ψηλά, σημαίνει δεν φταίει ο άνθρωπος ή κάτι άλλο φταίει πάλι.
Θα βάλει τα ίδια λεφτά ο Σαββίδης, μιλάμε για... ότι έχει βάλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνώ με το. Τα έβαλε σε. Σε βάθος χρόνου, ναι. Μια διάρκεια χρόνων. Ναι. 7-8 χρόνια. Τα έβαλε όμως. Μπράβο. Από τη στιγμή που θα συνεχίσει να κάνει και ο κύριος Εγγράτης το ίδιο και δεν συμβαίνει το ίδιο αποτέλεσμα, σαφώς δεν είναι στα χαρτονομίσματα του κύριου Σεχράτζε, το ίδιο χρώμα έχουν. Θα ψάξουμε να βρούμε για ποιο λόγο και ο Ηρακλής δεν σηκώνει τα προγραμματικά του ΠΑΟΚ. Α, θα ξέρουμε τι δε φταίει τουλάχιστον. Δηλαδή, εσύ για να το κλείσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού σου, έχεις την ελπίδα. Δεν θα το κλείσουμε, έχω άλλες δύο ερωτήσεις πολύ. Την ελπίδα, την πίστη ότι ο Ηρακλής θα φτάσει σε σημείο στην Ελλάδα να είναι τόσο ανταγωνιστικό στο ποδόσφαιρο που να κατακτά σε 4-5 χρόνια πρωταθλήματα και κύπελλα. Ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά να σου απαντήσω. Μόνο ειλικρινά είναι θέλω. Πόθος δικός μου, ναι, είναι πόθος δικός μου σίγουρα. Τις δυνατότητες τις έχει, πρέπει να γίνουν οι υποδομές. Ναι, μπορεί. Αν γίνουν οι υποδομές, μπορεί. Για ποιο λόγο? Γιατί βλέποντας όλος ο αθλητικός ποδοσφαιρικός κόσμος να βελτιώνει την ομάδα, θα θέλουν και οι παράγοντες των κάτω να βοηθήσουν σε αυτό. Μάλιστα. Ερώτηση. Έχει ο κύριος Σαχράτζε σχέσεις σε επαφή? Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ό,τι θες. Βοηθήσαν οι κάτω παράγοντες τον κύριο Ιβάν Σαββίδη να κατακτήσει το πρωτάθλημα? Όταν λες ότι βοηθήσαν οι κάτω παράγοντες τον Ιβάν Σαββίδη, εννοείς ότι του ανοίξαν δρόμο. Παράγοντες μεγάλων ομάδων της Αθήνας βρέθηκαν δίπλα του αντί από συνεργασίες, φιλίες, του ανοίξαν δρόμους, αυτό που είπατε. Το κάνανε? Πιο μπροστά γιατί δεν το κάνανε? Γιατί δεν υπήρχε ο Ιβάν. Με τον Ηρακλή γιατί δεν το κάνανε? Τώρα υπάρχει ο Λεβάν. Ξέρουν ποιος είναι ο Λεβάν. Αυτοί που πρέπει κάτω στην Αθήνα το ξέρουν καλά. Οπότε χρειάζονται υποδομές. Τι έκανε ο Ιβάν? Έδιωξε ό,τι υπήρχε που ήταν άχρηστο και δημιούργησε υποδομές. Αν μου επιτρέπεις, ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης ξέρουν τον Σαχράτζα? Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αν έχει σχέσεις ο κύριος Σαχράτζα με τον κύριο Σαββίδη, ίσως λόγω πρώην Σοβιετικής Ένωσης και εγώ, ή επιχειρηματικά. Η αθηναϊκή επιχειρηματική κοινότητα, τις δυνατότητές του και το επίπεδό του. Γι' αυτό και μιλάει ελληνικά, σας είπα στην αρχή της κουβέντας. Προσωπικές επαφές υπάρχουν μεταξύ Σαββίδη ή Σαχράτζε? Η επιχειρηματική σύνδεση ίσως κάποια στιγμή? Όχι, καμία. Αλλά με κάποιους άλλους παράγοντες της Αθήνας υπάρχουν. Από το παρελθόν κιόλας. Και μια χαρήκανε για την έννοια του Λεβάν. Και μια τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί ακούστηκε το όνομα αυτού που θα σας πω μέσα στο καλοκαίρι για τον Ηρακλή. Για τον κύριο Λεωνίδη, τι άποψη έχετε, αν έχετε? Επειδή δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο, αυτά που γνωρίζω από τον κύριο Καλαϊτζίδη για τον κύριο Λεωνίδη είναι ότι όντως είναι ένας αξιόλογος επιχειρηματίας. Ρωτώντας και τον Λεβάν, μου το επιβεβαίωσε, είχε τον τρόπο να το τσεκάρει. Όντως είναι μια μονάδα υπαρκτή και αξιόλογη. Τώρα το γιατί δεν ευδοκίμησε δεν μπορώ να το ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να τους δούμε μαζί? Δεν νομίζω. Υπάρχει. Ορίστε, υπάρχει είπατε. Ποιος βιάστηκε να πει δεν το νομίζω? Εγώ είπα δεν νομίζω, γιατί φαντάζομαι ότι εφόσον ο κύριος Σαχράτζε βγήκε αυτός μπροστά, θα κινηθεί με τη δική εγώ του... Εγώ το ρώτησα γιατί το πιστεύω. Δεν το αποκλείω μάλλον, όχι το πιστεύω. Ο Λεβάν είναι ένας άνθρωπος, επειδή πραγματικά, όπως σας είπα στην αρχή, γνωριζόμαστε από τον τεκτονικό χώρο και ο τεκτονικός χώρος είναι διάσημος για την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, και εγώ δεν το αποκλείω. Είναι άνθρωπος ομαδικός. Ήταν αθλητής ποδοσφαιριστής. Ομαδικός είναι. Είναι ομαδικός. Αν βρεθεί και ένας ακόμα, και ένας δεύτερος, και ένας τρίτος καλός παίκτης, δεν τους αποκλείει. Αρκεί να είναι στην ίδια φιλοσοφία. Μιλάμε τώρα, είπαμε για τον Σέρβο πριν, τον Μίσκοβιτς, είπαμε τώρα για τον Λεωνίδη. Δηλαδή, αν έρθουν αυτοί οι τρεις μαζί, ξεφεύγει λίγο το πράγμα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά τι απαντάω ξανά? Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα πει είμαι εγώ εδώ, εσύ είσαι ο κανένας και δεν ασχολούμαι μαζί σου. Όταν αντιληφθεί ότι έχει μπροστά του μια οντότητα, έναν επιχειρηματία σοβαρό, και του πει πούσε αδερφέ, θέλω και εγώ να είμαι δίπλα σου, δεν είναι αυτός που θα το πει πέρασε. Και για να κλείσουμε, επειδή είπες ότι θα δούμε σύντομα, είπες και το Μίσκοβιτς στον Ηρακλή. Οπότε υπάρχει σχέση Σαχράτζε-Μίσκοβιτς, γνωρίζονται μεταξύ τους και
θα κινηθούν στο ίδιο πλαίσιο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που είναι σοβαροί επιχειρηματίες, γνωρίζονται. Από τον ίδιο κοινό χώρο που κινούμε, όπως σας είπα. Ναι, για να λες εσύ ότι ο Μίσκοβιτς θα εμφανιστεί και αυτό σύντομα στον Ηρακλή, κάποια προεργασία έχει γίνει γι' αυτό. Έτσι δεν θα φανεί ξαφνικά. Δεν είναι και ότι στη συνέντευξη τύπου μπροστά μας είχαμε δύο αναψυκτικά. Ναι, τα οποία είναι χορηγία από ό,τι κατάλαβα. Μπράβο, και προέρχονται από τον κύριο Μίσκοβιτς αυτά. Μάλιστα. Εγώ πέρασα μήνυμα στον κόσμο, γιατί θα το κάνουμε αργότερα, το κάνω μέσω εσάς τώρα, ότι κύριε, αυτή η εταιρεία εδώ μπροστά είναι ο κύριο Μίσκοβιτς. Τότε που σας μιλούσα, ήθελε να έρθει ο άνθρωπος. Τώρα που είδε ότι ήρθε ένας σοβαρός κύριος, σας λέει είμαι κι εγώ εδώ. Και το δείτε και με τα ματάκια σας κοντά του. Ωραία. Στο μέσο επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω μια δέσμευσή σου στον αέρα ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε εδώ αποκλειστικά στο Λίμπερο με τον κύριο Σαχράτζα. Βεβαίως, μιλάει άψογα ελληνικά και καθαρεύουσα, παρακαλώ. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Εγώ θα σε, θα σε παρακαλούσα ελληνικά την άλλη εβδομάδα να γίνει αυτή η συζήτηση για να ακούσει ο κόσμος και τον κύριο Σαχράτζα τι έχει να πει δημόσια. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε βεβαίως πάρα πολύ και ευχόμαστε το καλύτερα στη νέα σας αυτή προσπάθεια και πραγματικά να δώσετε στον κόσμο του Ηρακλή το δικαίωμα να χαμογελάσει. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ωραία υπομονή σας να απαντήσετε σε όλα. Να είστε καλά. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.